Χριστά μου για την Ανία Ριζίνγκη, η boring ζωή μου. Δεν νομίζω ότι είναι. Δουλεύω όλη μέρα, Χριστιανά μου. Τι να κάνω κι εγώ. Εντάξει, πάμε να δούμε το Q&A αυτό. Για σένα, το αγαπημένο μου τραγούδι, το ακούω κάθε πρωί για να φτιάχνει τη μέρα μου να γυρνητάς. Και εμένα μου λες... άλλο να ακούω κάθε πρωί. Το ακούς αυτό κάθε πρωί. Εμένα δεν ήρθες στο καμαρίνι και μου πες να αλλάξω playlist. Χριστιανά μου, εγώ το ακούω για να παίρνω θάρρος γιατί δουλεύω τόσες ώρες. Και θυμάμαι, εντάξει. Να δουλέψω και σήμερα. Ποιο είναι το άλλο. Δεν θυμάμαι, θα σας πω μετά. Τα κατάφερα. Είμαι στην πανέμορφη Λεμεσόν και έχω δίπλα μου την πανέμορφη Θέλξια Βαλέρια. Καλημέρα. Καλημέρα, Κάρι μου. Τι κάνει. Βολευκός έτσι. Είσαι μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτή την κουβέντα. Δεν είναι κάτι που κάνω συχνά. Νομίζω πρώτη φορά το κάνω. Είμαι λίγο αναχωμένη για το τι θα με ρωτήσεις, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πιο πολύ κουβέντα φιλική. Θέλω να σου πω ότι είναι οι ερωτήσεις που έκαναν οι τηλεθεατές της εκπομπής μας για σένα. Χαίρομαι. Πάμε να τις απαντήσουμε. Βεβαίως. Πόσα πράγματα κάνεις και πώς τα προλαβαίνεις, είναι η ερώτηση βασικά. Η αλήθεια είναι ότι κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ήταν επιλογή μου να έχω τόσο busy πρόγραμμα. Τόσο πράγμα θέλω το άντρας μου. Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος να γίνουν τα tasks που έχεις μέσα στη μέρα. Εντάξει, το πρωί ξεκινά η μέρα μου, αν έχω δουλειές εκτός γραφείου, θα πάω να κάνω τις δουλειές, τα meetings κτλ. Θα πάω γραφείο, το μεσημέρι να χρειάζεται να φύγω από το γραφείο. Η αλήθεια είναι ότι μια ερώτηση που περίμενα να σας κάνω, δεν ξέρω αν θα είναι παρακάτω, είναι το πόσο flexible είναι οι ώρες μου στο γραφείο. Έχω 21 μέρες άδεια, όπως έχει όλος ο κόσμος. Πώς είναι να δείχνεις τα πάντα που κάνεις στη ζωή σου. Δεν σε εγκλωβίζει αυτό στο Instagram, φαντάζομαι εννοώ. Καταρχήν, πόσα story βάλεις την ημέρα. Ξαρτάται από την μέρα. Αν είμαι too busy θα είναι πιο λίγα, αν είμαι πιο λίγο ή αν... γενικά αν θα κάνω πράγματα τα οποία θεωρώ ότι αξίζει να τα μοιραστώ με τον κόσμο, θα τα μοιραστώ, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι εγκλωβισμένη, γιατί επιλέγεις εσύ τι θα βάζεις μέσα στο προφίλ σου. Εγώ επέλεξα να κρατώ πολλά πράγματα από την δική μου ζωή για μένα. Ειδικά ό,τι έχει να κάνει με τον Χριστίνο, με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου. Δεν μοιράζομαι πολύ συχνά προσωπικές στιγμές. Σίγουρα το να ανεβάζεις μια φωτογραφία δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Απλά το να δείχνω τη ζωή μου ακριβώς όπως είναι, το κάθε βήμα, την κάθε λεπτομέρεια. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατάς και λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Με ποιον κριτήριο διαλέγεις τις συνεργασίες σου στο Instagram? Είμαστε σε πολύ ευνοϊκή θέση και πολύ τυχερές που έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να πούμε όχι στις συνεργασίες. Εμείς γενικά ποτέ δεν πρόκειται να διαφημίσουμε κάτι το οποίο δεν πιστεύουμε, δεν χρησιμοποιούμε ή δεν θα χρησιμοποιούσαμε είτε την υπηρεσία είτε το προϊόν αυτό στην προσωπική μας ζωή anyway. Ενώ θα δοκιμάσουμε πάντα τα προϊόντα. Αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν θα το προωθήσουμε. Πώς καταφέρνεις να ξυπνάς κάθε πρωί και να έχεις αυτή τη θετική ενέργεια, είναι η επόμενη ερώτηση. Το να είσαι θετικός, νομίζω, είναι κάτι που πηγάζει έτσι κι αλλιώς από μέσα σου. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι θετικοί δεν μπορούν να γίνουν θετικοί. Ευχαριστώ Θεό για την υγεία μου, για τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου, για την οικογένειά μου, ότι είμαστε όλοι καλά, αγαπημένοι, ενώ τα βασικά πράγματα. Και όταν ξεκινάς με τούτες τις σκέψεις, θεωρώ ότι μετά όλα είναι πιο εύκολα και έρχονται και πιο πολλά καλά. Μετά έρχονται τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να σε δυσκολέψω λίγο. Είμαι πολλά καλός τώρα. Πώς αποφάσισες να ανοίξεις το Ερμαρόλα, είναι η επόμενη ερώτηση. Είχες δικό σου κεφάλαιο ή σε βοήθησαν οι γονείς σου? Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Καταρχήν, το πώς ανοίξαμε το Ερμαρόλα, νομίζω από μωρό εφαίνεται η ουρά που λέμε της κουφής. Η μάμα μου είπε ότι μόλις μίλησα είχα και άποψη για το τι θα φορήσω. Πάντα είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας βέβαια με την Αντριάννα ότι θα έκαναμε κάτι δικό μας μελλοντικά, αλλά εννοείται ότι όχι μόνο δεν είχαμε βοήθεια, αλλά ήταν πάρα πολύ εναντίον όχι οι μαμάδες μας τόσο, οι παπάδες μας. Χάρη μου, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, δηλαδή. Ήταν μια κατάσταση, σπουδάζετε τόσα χρόνια, πήγαμε στον παππού μας. Είπαμε τον παππού, κοίταξε, δεν θέλουμε πολλά λεφτά, πραγματικά δεν τους ζητήσαμε πολλά λεφτά. Είπε μας, κοίταξε, θα σας πω, θα σας το δω και ό,τι θέλετε κάνετε το, διότι εγώ θα θεωρήσω ότι τα λεφτά είναι χαμένα, διότι ούτε ο ίδιος επίστευε. Ξεκίνησαμε από πολύ μικρό κεφάλαιο, σιγά σιγά είχαμε ένα μαγαζί το οποίο ανοίγες την πόρτα, ειλικρινά, έμπαινες μέσα, ήταν ένα χούρι. Πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή τα πάντα.
Μόνοι μας σιγά σιγά μαζί με τον Γιώργο καταφέραμε να το φέρουμε έτσι σε μια decent κατάσταση και ανοίξαμε το πρώτο μαγαζί. Μπορώ, επελάναμε. Έρχεται το μου γιούν και κάθεται να μην. Πάω στην επόμενη ερώτηση που λέει πώς τα κατάφερες σε τόσο μικρή ηλικία να είσαι τόσο καλά οικονομικά. Καλά οικονομικά θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Δεν έχω παράπονο, η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι η απάντηση είναι η σκληρή δουλειά. Ποτέ μου δεν έχω ζητήσει από την ημέρα που έπιασα δουλειά ούτε έναν ευρώ από τους γονείς μου, believe it or not. Ούτε από τον άντρα μου. Θεωρώ ότι όσο πιο πολύ σκληρά δουλεύεις, όσο πιο πολύ το θέλεις, μπορείς να κάνεις μια άνετη ζωή. Πόσα ζευγάρια παπούτσια έχεις? Άντε. Πολλά. Έχω πολλά γιατί είναι... να σου πω ποιο είναι το αγαπημένο μου ζευγάρι παπούτσια. Κάθε χρόνο ξεχωρίζω κάτι το οποίο θα φορώ όλη μέρα. Δηλαδή το που θα σου έλεγα είναι ότι έχω πάρα πολλά παπούτσια. Έχω τρελή αδυναμία στα παπούτσια, αλλά δεν τα φορώ. Εγώ φορώ όλη μέρα αθλητικά και άρβυλα. Τώρα φέτος είναι τα άρβυλα, να ξέρετε, κοπέλες μου. Η επόμενη ερώτηση ήταν από άντρα και είναι γιατί είσαι τόσο... Είπε μας μια λέξη που αρχίζει από μου, εγώ να πω τόσο όμορφη. Τι κάνεις, αν κάνεις. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πέραν της πλάκας τώρα, ευχαριστούμε για το κλάβος κομπλιμέντ. Η ομορφιά είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας. Δεν υπάρχουν κοπέλες ή άντρες που να είναι όμορφοι και άσχημοι. Υπάρχουν όμορφοι άνθρωποι, ενώ από μέσα. Μου έτυχε πάρα πολλές φορές να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι ήταν πανέμορφοι εξωτερικά και όταν τους γνώριζα να μην μου έβγαζαν τίποτε ελκυστικό. Και πάρα πολλές φορές να δω ανθρώπους οι οποίοι δεν θα τους δεις και να πεις Παναγιά μου, τι όμορφος άνθρωπος, τι όμορφη κοπέλα, τι όμορφος άντρας. Και ήταν τόσο καλοί άνθρωποι, βγάζαν τόσο πολύ φως από μέσα τους, που δεν μπορούσες να σταματήσεις να τους κοιτάζεις. Έχεις σχέδια για οικογένεια? Ναι, είναι μια ερώτηση που λαμβάνω συχνά. Αν με ρωτούσες πριν ένα χρόνο, θα σου έλεγα ότι δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μου. Καθαρά θέμα χρόνου. Μπήκα στη διαδικασία να το σκέφτομαι ότι είναι κάτι που πρέπει όσο μπορείς να προγραμματίσεις, γιατί θεωρώ ότι τα πράγματα δεν προγραμματίζονται. Άμα θέλει ο Θεός να γίνεις μάνα, θα γίνεις. Ναι, θα το ήθελα τα επόμενα χρόνια να έχω οικογένεια. Και τελευταία ερώτηση, γιατί πάει πάντου με την Αντριάννα? Πω πακέτο με την Αντριάννα. Με την Αντριάννα μεγαλώσαμε σαν αδερφές. Είμαστε εξαδέρφες, γιατί η άλλη ερώτηση που πιάνω πολύ συχνά είναι αν είμαστε αδερφές. Με την Αντριάννα έχουμε δύο παπάδες που είναι δίδυμοι και δύο μαμάδες οι οποίες ήταν κολλητές από το σχολείο και παντρεύτηκαν δύο δίδυμους. Ναι, η Αντριάννα είναι η αδελφή ψυχή μου, δηλαδή είμαστε τόσο διαφορετικές. Όσοι μας γνωρίζουν βλέπουν τη διαφορετικότητα που έχουμε. Σε επαγγελματικό επίπεδο σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή είτε είμαι εγώ είτε είναι η Αντριάννα σε μια δουλειά, ξέρω ότι θα χειριστεί την κατάσταση με ακριβώς τον ίδιο τρόπο σαν να ήμουν εγώ. Και η διαφορετικότητα μας νομίζω είναι αυτό που μας κάνει match, γιατί μια συμπληρώνει την άλλη. Αυτά είχαμε να σε ρωτήσουμε. Θέλω να σου πω ότι πιάσα πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά να πρέπει να κάτσουμε εδώ με δύο ώρες για να σου κάνουμε όλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω, αλήθεια που σου λέω, πάρα πολλές ερωτήσεις. Σοβαρά. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Προσπαθώ κι εγώ όσο γίνεται μέσα στο λογαριασμό μου, άμα έχω λίγη ώρα να ανεβάζω λίγα Q&A για να παίρνω feedback από τον κόσμο, να απαντώ κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να με σκεφτώ ήδη για να τα αναφέρω. Αλλά ναι, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστή η συζήτηση μας, χάρη μου. Bye. Αυτό ήταν. Πραγματικά είπατε πολλά πράγματα, χάρη μου. Είπαμε. Είπατε πολλά.